Τρέχει, είναι γρήγορος, πάει να κλέψει, θα πέσει κάτω. Ο βοηθός που ήταν κοντά, γιατί ο διαιτητής ήταν μακριά, άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί στο μαρκάρισμα εδώ από τον Έντσον Σίλβα. Πόσο πιο γρήγορος είναι εδώ, κοιτάξτε, όταν τον αντιλαμβάνεται. Νομίζω υπήρχε μαρκάρισμα, αλλά εκτός περιοχής. Εδώ. Νομίζω υπήρχε φάουλ, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι φάουλ. Μιλέγκο. Όχι, ήταν φάουλ. Πίσω και πάλι στον Ολλανδό. Καλή παλιά του Μπάουμαν για τον Παπαδόπουλο. Την μία η σέντρα, ο Μπούτιμιρ από κοντά. Ο Βάλε θα βάλει το χέρι και θα σταματήσει την πρώτη αξιόλογη φάση στο παιχνίδι για την Ένωση. Ωραίο Βασιλείου για τον Ελίζιο. Θα τον ρίξει κάτω ο Παπαδόπουλος και έχουμε πέναλτι. Ξανά εδώ η φάση. Εδώ έβαλε το πόδι ο Παπαδόπουλος. Να δούμε και από εδώ. Εδώ. Εκτελεί ο Κολοκούδιας 1-0 ο Απόλλωνας στο έκτο λεπτό, τρίτο εφετινό γκολ για τον Κολοκούδια, τρίτο σε 34 λεπτά αγωνιστικά αν θέλετε. 1-0 μπροστά ο Απόλλωνας στο έκτο λεπτό με το πέναλτι του Κολοκούδια, πέναλτι που κέρδισε ο Ελίζιο και αξιοποίησε ο επιθετικός του Απόλλωνα. Για το 1-0, νωρίς το παιχνίδι. Πάμε κάτω στους συναδέλφους για αντιδράσεις. Ξανά εδώ το πέναλτι με δύναμη στην μέση. Έπεσε ο Αμπάρης, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Απόλλωνας μπροστά με τον Ζωάο Πέδρο να θέλει χώρο για το σουτ. Τελικά κάνει σέντρα, κεφαλιά του Βασιλείου στο δοκάρι. Επιμένει ο Απόλλωνας, άτυχος ο Βασιλείου στη φάση στο 14. Ζωάο Πέδρο. Καλή εκτέλεση, 2-0, πανέμορφο το γκολ τον Γκιέ στο 24, καρφωτή κεφαλιά στη γωνία, τέταρτο εφετινό γκολ για τον Άμπραχαμ Γκιέ και που σκοράρει μετά την 13η αγωνιστική που είχε πετύχει το μοναδικό γκολ κοντρά στον Αποέλ. Ο Γκιέ σκοράρει και σήμερα και διπλασιάζει τα γκολ του Απόλλωνα στο 24. 2-0, από την πολύ καλή εκτέλεση νομίζω φάνηκε. Επικίνδυνη σέντρα του Ζωάο Πέδρο στην περιοχή. Πολύ καλό timing στον αέρα από τον Γκιέ. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον Αμπάρη. Στο 28 Βασιλείου αυτή τη φορά. Περνάει μπάλα ο Αμπάρης. Το σούτ, η μπάλα φεύγει κόρνερ. Φνιδιάστηκε. Σέντρα τώρα, κεφαλιά έξω από τον Φρέιρε και πάλι. Προξηγιάς, απευθείας, ο Βάλε θα απομακρύνει την μπάλα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Ζωάο Πέδρο, θέλει να κατεβάσει για τον Γκιέ. Ο Γκιέ έκανε μια τρίπλα και δεύτερη, μένει στα πόδια του, Αμπάρης λέει όχι. Τελικά. Κοσμάς κάθε την παλιά, κάτω το σημειάκι, ο Μπούτιμιρ πλασάρει για στοχή. Τεράστια ευκαιρία για την Ένωση στο 42. Κολοκούδιας για τον Γκιέ. Κάνει κίνηση ο Βασιλείου. Θέλει να τον βρει το πλασέ έξω. Σέντρα του Βασιλείου για τον Γκιέ. Κατεβάζει ο Γκιέ. Εδώ θα πέσει κάτω. Θα ζητήσει παράβαση. Ο Νικολάου ήταν κοντά στο παιχνίδι να εξελιχθεί. Και εδώ η προηγούμενη φάση με τον Γκιέ. Ναι, εδώ υπήρχε παράβαση, έχω την εντύπωση, γιατί παίζει καθαρά πόδια ο Μπόγιοβιτς. Παλιά του Ελίζιο για τον Γκιέ, μαζί με τον Έτσον. Πολύ πιο γρήγορος ο Γκιέ. Γύρισε ο Γκιέ, μένει στα πόδια του το γύρισμα. Η μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία, ήταν πιο μπροστά. Κρατάει η μπάλα στη Λιανού, ζητάει ο Ζωάο Πέδρο. Τελικά προτιμάει να ψάξει τον Γκιέ. Πέρασε από αυτόν η μπάλα, ο Βασιλείου το σουτ.
άστοχος από καλή θέση για τον Ντασίλβα. Αυτός για τον Ζωάο Πέδρο, εξαιρετικό το πέρασμα για τον Κολοκούδια. 3-2 τώρα. Μπαλιά του Κολοκούδια δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ούτε ο Ντασίλβα ούτε ο Ζωάο Πέδρο. Τέλεσε ο Φροξιλιάς. Κεφαλιά. Να τον γκολ που ήθελε η Ένωση, που το πετυχαίνει στο 78. Με τον Μπόγιοβιτς έχω την εντύπωση. Μάριο Μπούτιμιρ. Ξαναβάζει την Ένωση στο παιχνίδι. Καλό άλμα από τον Μπούτιμιρ. Πολύ καλό timing. Η μπάλα στη γωνία. Και 2-1.